σήμερα είχαμε εδώ στην καρδιά της Ευρώπης, στο Λονδίνο, μια εκδήλωση που οργάνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να προωθηθούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στο Λονδίνο. Είχαμε πολλούς ομιλητές, είχαμε τον κύριο Λαζόπουλο και πολλούς άλλους, τους πρέσβεις Ελλάδος και Κύπρου, οι οποίοι μίλησαν για το Βόρειο Αιγαίο και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά για τα νησιά μας. Λέγομαι Εύα Νάθενα, είμαι η σκηνοθέτης της ταινίας Φόνησα και είμαι πολύ χαρούμενη που βρέθηκα σήμερα εδώ, στο Ελληνικό Κέντρο, στο Λονδίνο, για να μιλήσουμε για τη συμμετοχή της ταινίας μου στο επόμενο Φεστιβάλ της Χίου, τον επόμενο Σεπτέμβρη. Είμαστε πολύ ευτυχείς που από τις 450.000 εισιτήρια που έχει κάνει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τουλάχιστον το 70% είναι εισιτήρια νέων παιδιών, μαθητών και φοιτητών, που μας δείχνει ότι έχουμε ελπίδα. Αν συνδέεται και αν μιλάει αυτή η ταινία με τα νέα παιδιά, σημαίνει έχουμε ελπίδα. Η ταινία κάνει μία πορεία στο εξωτερικό τώρα, που βραβεύτηκε με 6 βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και κάνει μία πολύ συναρπαστική πορεία τώρα στο εξωτερικό, σε ελληνικά φεστιβάλ, αλλά τώρα αρχίζουν και οι διεθνείς συμμετοχές. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και πολύ χαρούμενοι να βλέπουμε τον Παπαδιαμάντη να γίνεται σιγά σιγά γνωστός, όχι μόνο σε εμάς τους Έλληνες, αλλά και σε ανθρώπους του εξωτερικού. Λονδίνο λοιπόν με φέρνει το Βόρειο Αιγαίο και με φέρνει το φεστιβάλ Σαφό Λέσβου. Θα συμμετέχω εκεί σε μια stand-up comedy παράσταση που θα μετέχει και το κοινό και έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά γιατί μέσω αυτής της πρόσκλησης είχα και την ευκαιρία εδώ να γνωρίσω τους Έλληνες του Λονδίνου γιατί εμείς μεν κοιτάμε τη θάλασσα αλλά αυτοί εδώ φτιάχνουν τα καράβια για να έχουν στη θάλασσα. Πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα πάω στην Χίο το Σεπτέμβριο για το φεστιβάλ. Θα είναι η πρώτη μου επίσκεψη εκεί και είχα την ανάγκη να πάω στην Χίο για πολλά χρόνια, αλλά δεν είχε την ευκαιρία και δεν είναι μόνο το μάστιχα που θέλω να δοκιμάσω, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του 1800. 22. Έχει ένα νοσοκομείο που ήταν ένα νοσοκομείο για τους λέπρους την ίδια στιγμή που ήταν η Σπιναλόγκα στην Κρήτη. Μετράω τους μήνες.